Μετά από λίγη κουβέντα, σαν ας το πω, το intro στην δεύτερη ώρα με τον κλέφτικο του Σκαλκότα και των Ελλήνων και του Δημήτρη Μητρόπουλου, έχουμε εδώ στο στούντιο της όμορφης πόλης και θα μπορείτε αργότερα, όταν το δημοσιεύσουμε και στο Facebook, να δείτε το βιντεάκι με τη συζήτησή μας για τον Λόρδο Βίρονα, και όχι μόνο, και για τους φιλέλληνες ποιητές. Και όχι μόνο ποιητές. Ναι, και όχι μόνο ποιητές, φυσικά. Αγωνιστές που ήρθαν από τα πέρατα του κόσμου. Από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Από την Αϊτή είχαν έρθει. Ξεκίνησαν να έρθουν, αλλά έγινε ναυάγιο και δεν έφτασαν. Η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που στήριξε την Ελληνική Επανάσταση. Αλλά ακόμη και αυτό δεν θα το ξεχάσουμε. Όσο υπάρχουν σαν Έλληνες, τιμούμε τους ανθρώπους που μας τίμησαν. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Οι Έλληνες το να πολεμούν για τη χώρα τους είναι αυτονόητο. Όσοι ξένοι ήρθαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας, πρέπει, οφείλουμε να τους τιμούμε. Φυσικά. Γιατί οι φιλέλληνες παρατήσανε τη βόλεψή τους. Οι περισσότεροι ήταν και πολύ πλούσιοι. Ήταν και επίσης, ναι, και το ξέραμε ότι ποιος είναι ο λαός, ευρωπαϊκός λαός, ο οποίος έδωσε τις περισσότερες ζωές στον αγώνα των Ελλήνων κατά τις που απελευθερώθηκαν από τις Γιάννη, ίσως να μην υπάρχει άλλη χώρα σαν την Ελλάδα όπου τόσος πολλής ξένος κόσμος ήρθε και πολέμησε και θυσιάστηκε για αυτή τη χώρα, για την Ελλάδα μας. Οφείλουμε αυτό να το έχουμε σημαία μας και να τους τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Να τους τιμούμε. Μπορεί να υπάρχει το δίστομο και τα μετέωρα και το δέχομαι, όλα αυτά. Η ιστορία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, αλλά να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, όπως έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος, και να πούμε ότι οι Γερμανοί είναι ο ευρωπαϊκός λαός που έδωσε τους περισσότερους φιλέλληνες. Ναι. Ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ιταλοί φυσικά, ούτε μεγάλες δυνάμεις που γυρίθηκαν. Καθένας με διατελείς σκοπούς πολλοί από αυτούς. Και να μην θεωρείται ταμπού. Μερικά θέματα είναι Κώστα, να σε ρωτήσω, επειδή έχεις διαβάσει πάρα πολύ. Θέλω να πω κάτι. Για πες. Αυτό, που είπε ο Τσόρτσιλ ότι δεν θα λέμε τώρα ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Εγώ λέω ότι δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Αλλά οι ήρωες πολεμούν ως φιλέλληνες. Ναι. Γιατί οι φιλέλληνες ήταν οι μόνοι που πέθαναν για τις ιδέες τους, για την Ελλάδα, δεν συναλλάχθηκαν με τον εχθρό, ποτέ δεν άλλαξαν στρατόπεδο και όλοι θυσιάστηκαν στο πεδίο της μάχης για τα πιστεύω τους και είναι θαμμένοι διάσπαρτα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και ο Γκέτε και ο Χέλντερλινγκ και πόσοι άλλοι. Ο Κάρολος Νόρμαν. Πάρα πολύ. Λοιπόν, στη μάχη του Πέτα, όπου αποκατάστηκαν όλοι οι φιλέλληνες. Ότι αυτοί το ήξερες ότι ο Χέλντερλινγκ, που ακόμη οι μεταφράσεις του στα γερμανικά, του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή, και λίγο έκανε και λίγο Αριστοφάνη, όχι πολλά, οι μεταφράσεις του παίζονται ακόμη, θεωρούνται τόσο τέλειες και ότι δεν είναι καθαρεβουσιάνικες και παίζονται. Και με τον όρο. Και δεν το, άμα πας και ρωτήσεις τώρα ένα παιδί ποιος είναι ο Χέντερλινγκ,
που μετέφρασε το σύνολο των τραγωδιών δεν το ξέρει. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα, γιατί ακόμη και ένα παιδάκι τώρα που ζει, που είναι 5 χρονών και 10, άμα ψάξει τους παππούδες, τους προπαππούδες, τους προπροπαππούδες του και προγιαγιάδες, θα βρει κάποιον που, είναι, που ήταν ήρωας. Σίγουρα. Ιδίως δε στο Μεσολόγγι, το οποίο επισκέφτηκα πρόσφατα, οι Μεσολογγίτες ζουν με αυτό το πράγμα. Ζούνε με την ιστορία τους, με την έξοδο του Μεσολογγίου, και ήδη να σε πληροφορήσω ότι από πέρσι κιόλας ετοιμάζονται για τα 200 χρόνια από την επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Μεσολογγίτες, λοιπόν, ζούνε με αυτό το πράγμα, με τους πρόγονούς τους. Λένε ότι εγώ κατάγομαι από αυτόν τον οπλάρχηγο, εγώ από τον άλλον, να το έχουν σημαία τους, και τιμούνε τους πρόγονούς τους. Αυτό με ενθουσίασε και με κατέπληξε στο Μεσολόγγι και είναι κάτι πάρα πάρα πολύ θετικό. Εγώ... Και θέλω να σου πω και κάτι με τον όρο φιλέλληνας. Δεν εννοούμε μόνο τους φιλέλληνες που πέσαν στο πεδίο της μάχης. Εννοούμε και τους φιλέλληνες που από το δικό τους μεντερίζει πρόσφεραν τα μέγιστα στον εθνικό αγώνα, στο ελληνικό ζήτημα. Που βάλανε τη ζωή τους δηλαδή σε κίνδυνο από την πίεση, και ήταν, ζωγράφος μέσα από τη ζωγραφική του. Ένας έμπορος που είχε ένα πλοίο και έκανε ταξίδια για το εμπόριο και που μετέφερε όπλα και τέτοια για τον αγώνα. Σίγουρα. Πιστεύω να ξέρεις για τον Ινάρδο, τον Ελβετό, Γαλλο-Ελβετό τραπεζίτη, ο οποίος πρόσφερε πάρα πάρα πολλά κεφάλαια στον αγώνα και στο τέλος εξόφλησε πολλά δάνεια της Ελλάδος από το αγγλικό, από το βρετανικό φιλελληνικό κομιτάτο που μας δάνεισε στην αρχή με τον Λόρδο Βίρονα. Λοιπόν, τα εξόφλησε ο ίδιος πληρώνοντας υπέρογκα ποσά και έχει τιμηθεί από το ελληνικό κράτος με τον τίτλο του Μέγα Ευεργέτη. Δηλαδή αυτό που λέω, ο κάθε φιλέλληνας προσπαθούσε και πρόσφερε. Και φαντάσου να πάρεις το μεγεθυντικό φακό και να πας σε αυτό τον... πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Κοίταξε, φίλε, για και να εστιάσεις εκεί πέρα και να διαβάσεις τη ζωή του. Γιατί ο καθένας άνθρωπος στο πέρας της ζωής του είναι μια μοναδική περίπτωση και θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό και θα τον θαυμάσεις. Ο θάνατος είναι η υπέρτατη θυσία ενός ανθρώπου. Όταν αυτοί οι άνθρωποι θυσίασαν την ίδια τους τη ζωή για το δικό μας αγώνα, αυτό δεν μπορεί να το ξεχνάμε και πρέπει να το ενθυμόμαστε. Πρέπει να τιμούμε τη μνήμη τους. Και έχει και... για να μιλήσω για το... Μιλάμε για το θάνατο, για τη θυσία, να μιλάμε και για τον έρωτα και για να... Και ο μεγάλος έρωτας του... Ένας από τους μεγάλους έρωτες του Βίκτορ Ουγκό ήταν Ελληνίδα. Και... Έτσι έγραψε το Αιγαίο στις Φλόγες. Το ξέρει κανένας? Ας πάνε να το βρείτε, να το διαβάσετε. Θα γεμίσετε τις σελίδες με δάκρυα. Το Ρουγκό έχει επηρεαστεί άμεσα από τον Λόρδο Βίρονα, το οποίο ο θάνατος το συνεγκλώνησε. Έχει γράψει πάρα πολλά για την Ελλάδα, στήριξε πάρα πολύ τον αγώνα της Ελλάδας. Ο Ρουγκό ήταν πίσω από τους πίνακες του Ντελακρουά. Το ξέρεις? Ναι, γιατί ο Γκό του μίλησε για τον αγώνα και μετά. Του Μεσολογγίου, αυτό ο πίνακας. Όλα είναι μια αλυσίδα. Ναι. Όλα είναι μια αλυσίδα, φίλε μου Κώστα. Μίλησε μας, αλλά αρχίσουμε να μιλάμε, δεν θα μας φτάνουν 5 ώρες. Μίλησε μας για την έκθεση. Πόσο... Η έκθεση είναι αφιερωμένη, όπως προείπαμε, στους φιλέλληνες και στο μεγάλο φιλέλληνα, τον Λόρδο Βίρονα. Με αφορμή και τα πώς... 200... Και πώς ξεκίνησε αυτή η συλλογή, τι περιέχει αυτή η συλλογή, περιέχει διάφορα, θα δούμε? Περιέχει διάφορα φιλοτελικά αντικείμενα και συλλεκτικά αντικείμενα, όπως γραβούρες, γραμματόσημα, νομίσματα, γραμματόσημα που εξέδωσε το ελληνικό κράτος. Ναι. Κάποια νομίσματα που εξέδωσε το ελληνικό κράτος επίσης, παλιές γραβούρες του Λόρδου Βίρονα, προσωπογραφίες των πιο σημαντικών φιλελλήνων, σημαντικά γεγονότα από τη ζωή του, βέβαια όλα αυτά φαντάζεστε σε μια μικρή ενότητα, έτσι. Ναι. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπει ο χώρος.
Ναι. Και μέσα από τις λεζάντες εγώ προσπαθώ, ας έχει, πούμε, ο έχει κόσμος... και πίνακες, Κώστα. Πίνακες, ναι, βεβαίως. Παράδειγμα, ένας πίνακας είναι ο Λόρδος Βίρουν στο νεκροκρέβατό του. Και το συνέδεσα με, ένα, με τα τελευταία λόγια του: πρόσφερα στην Ελλάδα την υγεία μου, το χρόνο μου, την περιουσία μου, τώρα της δίνω και τη ζωή μου. Τι άλλο περισσότερο θα μπορούσα να κάνω? Αυτά είναι τα τελευταία λόγια, τα φοβερά του Λόρδου. Άρα δηλαδή πώς μπορούμε να ρωτήσουμε ή θα τα αφήσουμε στη φαντασία των ακροατών? Θέλω μέσα από τις λεζάντες να περνάμε κάποια μηνύματα. Βέβαια δεν μπορείς να γράψεις πολλά μέσα σε μια λεζάντα, κάτω από μια λεζάντα. Αλλά πόσοι πίνακες είναι δηλαδή θα υπάρχουν? Όχι, είναι ας πούμε πίνακες 2-3, ας πούμε. Είναι ο γνωστός πίνακας που φορά αυτή την αρβανίτικη τη φορεσιά. Ναι, που είναι στην πρεσβεία του Άγγλου πρόξενου στην Αθήνα, είναι πάντα εκεί και αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη λόγω μιας επαιτειακής έκθεσης πάλι για τον Λόρδο Βίρωνα. Έχει μετακινηθεί εκεί αυτός ο πίνακας. Παρουσιάζουμε κάποια γνωστά πορτρέτα του Λόρδου Βίρωνα που είναι πολύ οικεία στους Έλληνες, τέλος πάντων, και μέσα από τις γραβούρες προσπαθούμε να περάσουμε κάποιες ιστορίες. Δεν θα θες. Περιγράψε μόνο αυτή τη φορεσιά, αυτό τον πασίγνωστο πίνακα. Την αλβανική φορεσιά που λέμε, αυτή την αρναούτικη, ναι, ας πούμε, μπράβο, την ναι. Με το και δεν θα πούμε τίποτα άλλο, θα το αφήσουμε στη φαντασία σας, να έρθετε, ναι, να τη δείτε. Και πότε είναι τα εγγένεια, είναι αύριο? Τα εγγένεια είναι αύριο, η έναρξη της εκθέσεως ξεκινάει από αύριο, από τις 7 μέχρι τις 9.30 και καθημερινώς μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους τους ξανθιώτες, σε όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο, και όλους τους ξένους επισκέπτες που θα βρίσκονται για κάποιο λόγο στην πόλη μας, είτε για τις εορτές παλιάς πόλης είτε ως επισκέπτες, αν το ξέρουν, να έρθουν, να περάσουν, να επισκεφτούν το χώρο. Η έκθεση θα είναι στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, στο αρχοντικό Δημητρίου Χατζητζόγλου, ένας πολύ γνωστός και οικείος χώρος για τους ξανθιώτες. Είναι η παλιά μου γειτονιά, το πατρικό μου λίγο παραπάνω, το παλιό ταχυδρομείο για τους παλιούς ξανθιώτες. Και από δίπλα ήταν η είσοδος του Σκακιστικού Ομίλου. Του Σκακιστικού Ομίλου και της βιβλιοθήκης. Και είναι σαν να βλέπω το Στέφανο Ιωαννίδη που... Ναι, ναι. Που πήγαινε και το ρωτούσε και μου έκανε προτάσεις την αδιαβάσω. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι η πόλη της Ξάνθης ήταν η πρώτη πόλη πέρσι, ήδη από την 25η Μαρτίου, που άνοιξε αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τον Λόρδο Βίρωνα, στέλνοντας αποστολή 2 ατόμων στην Αγγλία, στην κρύπτη της οικογένειας Μπάρων, στον τάφο του Λόρδου Βίρωνα, ο οποίος είναι θαμμένος σε οικογενειακή κρύπτη μέσα στο παρεκκλήσι της Μαρίας Μαγδαληνής, στο Χάκναν του Νότιχαμ. Κατατέθηκε ελληνική σημαία, κατατέθηκε στεφάνι. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την πατρογονική εστία των Μπάιρων και εκεί αποδώσαμε τιμητικές πλακέτες και την ελληνική σημαία και στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε, επισκεφτήκαμε το Βρετανικό Μουσείο για να έχουμε μια συλλογική εικόνα περί του θέματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Εκεί βέβαια διαπιστώσαμε τη μεγάλη επισκεψιμότητα των ξένων για το μουσείο και διαπιστώσαμε ότι θα είναι λίγο δύσκολο να τα έχουμε πίσω. Γιατί η πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Είμαστε αγωνιστές και δεν παραπτάμε τον καλό αγώνα που έλεγε ο Σεφέρης. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι το στεφάνι μας που παραγγέλθηκε από την Αγγλία αποτελούταν από τρεις θεματικές ενότητες, μία αφιερωμένη στο Δήμο Ξάνθης, ο οποίος στήριξε και αγκάλιασε αυτή την ωραία πολιτιστική κίνηση. Η μία κορδέλα θεματική ήταν όσοι η Ελλάς ευγνωμονούσα ως Έλληνες και η τρίτη θεματική κορδέλα ήταν αφιερωμένη στο Μεσολόγγι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και είδα αυτή τη φωτογραφία και ήταν ο τόπος στον οποίο ήταν η ιδέα να σου στείλω και έτοιμα φιλίας στο Facebook να μιλήσουμε και... Βέβαια, εκεί ζήσαμε πολλές συγκινητικές στιγμές. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές.
εξεπλάγησαν εκεί από την αποστολή, μας αγκάλιασαν, μας φιλοξένησαν θερμώς. Με ποιον πήγες, δεν είπες το, πήγα το δεύτερο με τον ξανθιώτη. Φίλο μου και τον συμπολίτη μας, τον ιστορικό ερευνητή, τον Γιώργο τον Μπατζακίδη. Χαιρετίσματα στο Γιώργο. Να είσαι καλά Γιάννη, θα το δώσω. Δεν ξέρω, θα τον δούμε αύριο στα Τένια, είμαι σίγουρας. Μια πολύ ωραία πολιτιστική κίνηση, μια παρακαταθήκη για όλους τους ξανθιώτες. Βέβαια εμείς δεν είμαστε Μεσολόγγι, ούτε είμαστε Τρίπολη, ούτε είμαστε Γιάννηνα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε ένα μνημείο Φιλελλήνων, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, πριν την είσοδο του μονοπατιού της ζωής. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει ένα μνημείο Φιλελλήνων, το Φιλελλήνων Σύνολο. Έχω κάνει πολλές, ναι, πολλές με τον αείμνηστο το Γιώργο βραδιές Κορτούλα στο, ναι, μονοπάτι και έξω στον χώρο, ναι, που μου λες. Πολλοί γνωρίζει αυτό το μνημείο, ότι υπάρχει αυτό το μνημείο που είναι αφιερωμένο στους Φιλέλληνες και συγκεκριμένα στη μάχη του Πέτα, σε αυτή την φοβερή μάχη, τη φωνικότατη μάχη που ήταν μια πανουλευθερία για τους Φιλέλληνες και από την οποία, ας πούμε, τραυματίστηκε βαριά ο Κάρολος Νόρμαν, που ήταν ο επικεφαλής των Φιλελλήνων, και αργότερα, μετά από λίγους μήνες, πέθανε στο Μεσολόγγι και ο ίδιος από τα τραύματά του και από τη στεναχώρια του που έχασε τους συμπολεμιστές του, και ο οποίος είχε αναφερθεί στο Μαυροκοδάτο και είπε: «Τα άρχοντά μου, το πάνω απολέσαμε πλην της τιμής». Δηλαδή, χάσαμε τα πάντα, αλλά όχι τη τιμή μας. Ναι. Αυτά είναι φοβερά αποφθέγματα και πρέπει να τα λέμε και πρέπει να γίνονται γνωστά. Και να... και επίσης και... ήθελα να μιλήσω και για τους ποιητές μας που υπό το πνεύμα του Μπάιρον και ο Σολομός τον τίμησαν πάρα ναι, πολύ και γράψανε ποίηματα γι' αυτό. Θάνατο του και ο Κάλβος. Και ο Κάλβος πίσω, και ο Παλαμάς, και λόγω επηρεασμένος της καταγωγής του, ο οποίος ήταν και αυτός Μεσολογγίτης, τον είχε πολύ ψηλά, πολύ σε εκτίμηση, το θάμαζε πάρα πολύ τον Λόρδο Βίρονα. Και το βλέπουμε αυτό και από τις στροφές και από τα φοβερά ποίηματα. Και από τα ονόματα των πόλεων και των δήμων επίσης. Και η πόλη μας έχει τιμή στον Λόρδο Βίρονα, δίνοντας το όνομά του σε μία οδό της πόλης μας. Είναι και στον ακάθιστο ύμνο, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Και η πόλη μας έχει τιμή στον Λόρδο Βίρονα, ας πούμε. Παραδίπλα και εγώ εκεί πέρα στην... Ναι, οδός Βίρονος. Ναι. Στην εκκλησία το ακάθιστο ύμνο, ας πούμε, που λέμε. Εκεί στην Ελεφορίτσα. Μπράβο, ακριβώς. Το παρεκκλήσι του Αγίου Φανηρού που γιόρταζε. Από εκεί ξεκινά και εκεί έμεινε και ο Στέφανος Ιωαννίδης. Στον αριθμό 8, Βίρονος 8, 9. Εκεί έμεινε και ο φίλη μου η Τάνια Τσανακλείδου επίσης. Μικρούλα, εδώ πέρασε τα χρόνια της. Στον ακάθιστο ύμνο. Και αυτά όλα τα ενθυμήματα, πόσα χρόνια σου πήρε να τα μαζέψεις, γιατί... Κοίταξε, τελευταία και λόγω... Έτυχε πρώτη φορά να συναντηθούμε στο ταχυδρομείο, ναι, που και πήγες και που άνοιξες ένα πακέτο που έρθει, ναι, και... είδα ότι, ας πούμε, το χαμόγελο στα χείλη που... Είναι το χαμόγελο της ικανοποίησης ενός συλλέκτη. Ότι ήρθε, ναι, ήρθε ένα καινούργιο βιβλίο. Προσπαθεί, κάνει τον αγώνα του να συγκεντρώσει πρωτότυπο και ιστορικό υλικό. Για μένα τα αντίγραφα και οι φωτοτυπίες δεν έχουν καμιά αξία. Ναι. Και στην έκθεση που θα έρθετε θα δείτε η διεσώμαση, θα διαπιστώσετε ότι όλο είναι παλιό υλικό από παλιά βιβλία. Θα δείτε μια βιβλιογραφία του Βίρονα μέσα σε μια βιτρίνα από το 1800 μέχρι το 1900, όσο μπορούσαμε να εκθέσουμε. Και θέλω να πω, είναι μια έκθεση επαιτειακή, αλλά από έναν συλλέκτη. Δηλαδή θα δείτε συλλεκτικά αντικείμενα περισσότερο. Δεν απάντησες όμως την ερώτηση, πόσα χρόνια τα μαζεύεις αυτά. Πολλά χρόνια. Είναι δεκαετία. Τουλάχιστον δεκαετία. Εγώ δεν επικεντρώνομαι μόνο στο Λόρδο Βίρονα. Ναι. Εγώ επικεντρώνομαι στα παλιά αντικείμενα, αλλά ως επίκεντρο έχω την παλιά φωτογραφία. Έτσι με έχει μάθει ο κόσμος και μέσα από την σελίδα που διατηρώ μια φορά και ένα Έχει πολύ πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλώντας με τον Σταύρο Ξαρχάκο
ένα από τα εξώφυλλα των δίσκων του μοιάζει με, και το έκανε παραγγελιά, να μοιάζει με γραβούρα και να δείχνει δύο φιγούρες, ξένες μάλλον, που περπατούν εκεί στα ερείπια, δεν ξέρω, το Ερέχθειο είναι, γιατί σίγουρα δεν είναι, η Ακρόπολη θα ήταν πάρα πολύ γνωστό, και δείχνει δύο φιγούρες στο δίσκο ένα μεσημέρι. Και μιλώντας με αυτόν, λέει, έχω συλλογή, έχω περίπου, λέει, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, ειδικά στο Παρίσι και στη Ρώμη, έχω πάρει 50-60 γραβούρες από παλιούς περιηγητές που κάνανε εκ μνήμης και γράφοντας, ας πούμε, για ένα τοπίο που βλέπει κάποια αρχαία. Μα αυτή ήταν, μετά πήγαιναν στον χαράκτη, ας το πούμε, ναι, το χαράκτη, και του έλεγαν, αυτή είδα εδώ λεπτομερή περιγραφή, και ο χαράκτης έκανε αυτό το έργο. Όχι, τα σκιτσάριζαν και μετά τα πήγαιναν και τα εκτυπώναν, ας πούμε, τρόπνοτινά. Στην πρέσα, ναι. Και θέλω να πω, μια που αναφέρθηκε στο Ερεχθείο, ότι το 1809 ο Λόρδος Βίρον επισκέφτηκε το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Ναι, πες αυτή την ιστορία. Χάραξε το όνομά του, που ακόμα και τώρα φαίνεται Βίρον, και είναι μια αιώνια παρακαταθήκη για την Ελλάδα. Το όνομα του Λόρδου Βίρονα είναι χαραγμένο ακόμα εκεί, στο ναό του Ποσειδώνα. Και μας θυμίζει το πέρασμά του και την αγάπη του για την Ελλάδα. Και πώς, ας πούμε, από την Αγγλία με το πλοίο ταξίδεψε από το Γιβραλτάρ, όλη τη Μεσόγειο, ναι, και έφτασε μέχρι τον Πειραιά. Πρώτα ήρθε στα Ιωάννινα, στα Γιάννινα, επισκέφτηκε τον Αλή Πασά εκεί πέρα, ανέπτυξε κάποιες φιλικές σχέσεις με τον Αλή Πασά, ήρθε στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε στο σπίτι της οικογένειας Μακρύ, του προξένου Μακρύ, εξού και ερωτεύτηκε σφόδρα τη μεγαλύτερη κόρη, η οποία επίσης ήταν ανήλικη, ήταν τότε 13-14 χρονών, την Τερέζα Θηρεσία Μακρύ. Είναι η κόρη, η γνωστή κόρη των Αθηνών, που της αφιέρωσε αυτό το φοβερό ποίημα, τελειώνοντας σε κάθε στροφή με τη λέξη, με την φράση «Ζωή μου, σας αγαπώ». Ναι. Σε κάθε στροφή κλείνει ο ποιητής με αυτή τη φράση. Στα ελληνικά. Ναι, στα ελληνικά. Που το διάβασα στη μετάφραση. Βλέπουμε μια ελληνολατρεία που βγαίνει πάντα στο Λόρδο Βίρουνα, και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ήθελα να σου πω, η Μαρία Κάλλας τραγούδησε μια άρια από μια όπερα του Βέρντι, το Il Corsaro, το Κουρσάρος, ο οποίος στα ιταλικά είναι βέβαια η όπερα, φυσικά, ήταν βασισμένη σε ένα μεγάλο ποίημα για έναν κουρσάρο που αγαπάει μια νέα, με τραγικό φινάλε βέβαια, μια τραγωδία είναι, που διαδραματίζεται στην Ελλάδα, και ο κουρσάρος είναι Έλληνας. Ναι, το όνομά του γίνεται ιταλικό στην όπερα, και είναι, ναι, εντάξει, μπορεί να είπε μόνο μια άρια η Κάλλας, αλλά ας πούμε η Καμπαγέ, ο Καρέρας τραγούδησαν ολόκληρη την όπερα. Τώρα που το λες, που είπες για την Ιταλία, ο Λόρδος Βίρονας είχε συνδεθεί και με την Ιταλία, ναι. Αυτή είχε αυτή την ερωμένη, τη Τερέζα Κουτσιόλη, με τις οποία τον αδερφό είχε αναπτύξει πάρα πολύ φιλικές σχέσεις και ήταν συνοδοιπόρος του σε πολλά ταξίδια, τον Γκόμι Πιέτρο Κάμπα, ναι, ο οποίος πιστός στο Λόρδο Βίρονα μέχρι τελευταία. Αυτά τα ονόματα τα ανέφερα πριν, ναι, μιλώντας για την ταινία του Κούμβουρου, ναι, με τον Βακούση σε ρεσιτάλ ερμηνείας σαν Λόρδο Βίρον. Όλα αυτά τα ονόματα που λες των φίλων του, υπάρχουν μέσα στην ταινία σαν ρόλοι. Μα βεβαίως, είναι ιστορικά υπαρκτά πρόσωπα. Ναι. Είναι ο άμεσος
κλειστός κύκλος του Λόρδου Βίρουνα. Όταν μιλάμε για φιλέλληνες, είναι αδιανόητο να μην αναφερθούμε στον Πιέτρο Κάμπα. Όταν μιλάμε για τον Λόρδο Βίρουνα, για τις δράσεις του, είναι αδύνατο να μην αναφερθούμε στον Πιέτρο Κάμπα, ο οποίος ήταν και υπασπιστής του και γραμματέας του. Ναι. Συνόδευσε δε μέχρι το τέλος της ζωής του, στο Μεσολόγγι, και ο οποίος συνόδευσε το νεκρό σώμα του, το νεκρό ταραχευμένο είναι... σώμα του, στην Αγγλία πίσω. Και είναι και από τους πρώτους, τουλάχιστον, συγγραφείς και αυτός. Και αυτός εδώ που, έχω το ναι, ο Λόρδος Βίρον στην Ελλάδα, που τα εξέδωσε όλα αυτά. Έκανε, ναι. Τουλάχιστον δεν μπορεί να μην ήξερε την υπόλοιπη ζωή του τι έζησε στην Αγγλία, αλλά σε αυτά τα τελευταία χρόνια της γνωριμίας του υπάρχει καταγραφή. Βεβαίως, και λειτουργεί σαν ημερολόγιο της ζωής του Βίρονα, είναι σαν βιογραφία. Και πολύ αξιόπιστο και παρουσιάζει όλα τα γεγονότα, ναι, μέχρι το θάνατό του, λοιπόν, και τη μεταφορά του σώματός του στην Αγγλία. Και συχνά πυκνά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που τον έζησε, λέει, πιο πολύ λέει, με καλούν λέει από την Αγγλία να μιλήσω για τον Βίρουνα παρά από την Ιταλία. είχε παράπονο. Αλλά λέει, εντάξει, λέει, είναι ωραίο ένας λαός λέει να σε εκτιμά και να σε καλεί. Η οικογένεια Γκάμπα είχε συνδεθεί με επαναστατικές κινήσεις στην Ιταλία, με επαναστατικά κινήματα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχε μια συγκρατημένη, ναι, όπως και ο Λόρδος με τον Γκαριμπάλντι, γιατί μην ξεχνάμε, ναι, ότι εκείνη την περίοδο πολλοί λαοί ήταν σε εξέγερση, ήταν μια τάση, ας πούμε, και όλοι αυτοί, ας πούμε, εντός εισαγωγικών οι τυχοδιώκτες που, ας πούμε, ήταν, πήγαιναν κόντρα στο τότε σύστημα, στα καθεστώτα αυτά τα πολιταρχικά κτλ. Βέβαια, η περίπτωση της Ελλάδος είναι μια άλλη περίπτωση. Ναι. Ήταν η χώρα του πολιτισμού, που δεν το διανοούνταν να βρίσκεται αυτή η χώρα υπό τέτοια κατοχή βαρβάρων. Ναι. Αυτό ήταν κάτι που τους ξεσήκωνε και βέβαια, ερχόμενος εδώ, πρωτοερχόμενος ο Λόρδος Βίρον, αναλογιζόταν τι θα μπορούσε να προσφέρει στην Ελλάδα ερχόμενος εδώ πέρα. Ναι. Βέβαια, πρόσφερε τα μέγιστα, ακόμη και με το θάνατό του. Γιατί με το θάνατό του συγκίνησε όλη την Ευρώπη και τράβηξε τα βλέμματα όλων των πολιτισμένων λαών και της Ευρώπης και όλου του κόσμου πάνω στο ζήτημα της Ελλάδος. Δηλαδή, το θέμα ήταν πώς ένας ευγενής να πεθαίνει για τις ιδέες του, για τα πιστεύω του, ανάμεσα στους Έλληνες. Αυτό ήταν... Για την ελευθερία. Να το κερασάκι στην τούρτα. Για την ελευθερία, να το λέμε. Όλη του τη δράση. Να τη λέμε αυτή. Με το θάνατό του, μπορώ να πω, να μην θεωρηθεί ο σύγκρις. Αυτή τη λέξη. Ίσως με το θάνατό του πρόσφερε περισσότερα. Αυτή τη λέξη, την ελευθερία, να τη λέμε. Να τη λέμε. Να τη λέμε και να την υποστηρίζουμε. Να μην είναι ακόμη μια λέξη ταμπού. Γιατί ξέρεις, δεν τη λέμε. Τη θεωρούμε πολύ μεγάλη να την εξτομίσουμε. Εδώ κάποιοι λένε τι σχέση έχουμε εμείς με τον Λόρδο Βίρονα ή τι σχέση έχουμε εμείς με τους Φιλέλληνες. Μα είναι δυνατόν. Και μόνο η ελληνική μας καταγωγή ως Έλληνες μας συνδέει άμεσα με όλους τους ήρωες της Επανάστασης και με την ιστορία μας. Είναι δυνατόν να λέμε τι σχέση έχουμε με τον Λόρδο Βίρονα ή τι σχέση έχουμε αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ναι. Αυτό θα πω. Φοβερό. Φοβερό. Και είναι ποτισμένο από το αίμα των Φιλελλήνων. Έχει ίδιες ιστορίες όπως ήρθε ο Βίρονας και έδωσε τη ζωή του, οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν στην Αμερική και μείνανε πολύ στο Σικάγο, άλλοι στην Νέα Υόρκη και απλώθηκαν και τα λοιπά, και έχει ιστορίες να σου σηκώνει την τρίχα που ευτυχώς υπάρχουν σε τόμους και μεταφρασμένες, να δείτε τι, όπως αυτοί βλέπαν στην Ελλάδα που διψούσε για ελευθερία και τους βοήθησαν ξένοι, έτσι και αυτοί βοήθησαν πολλούς ειδικά στην Αμερική και στην Ευρώπη.
Οπότε το καλό, το παλό παράδειγμα το ακολουθήσαμε και οι Έλληνες που φύγανε στο εξωτερικό και βοήθησαν και άλλους λαούς. Σίγουρα οι Έλληνες στο εξωτερικό αντιλαμβάνονται και υποστηρίζουν πιο ζεστά, πιο θερμά αυτά τα ιστορικά γεγονότα και τις επαιτίες μας. Το είδαμε η διήσεώ μας και στην επίσκεψή μας για τον Λόρδο Βίρονα, όπου βρεθήκαμε τυχαία μπροστά σε έναν ελληνικό λαό, ναό, και μπήκαμε μέσα, ο οποίος ήταν σημείο στολισμένος με τις σημαίες της Ελλάδος και της Κύπρου ανήμερα της 25ης Μαρτίου, και βέβαια ήταν σε αυτό το κλίμα το εορταστικό και είδαμε ότι εκεί τα πράγματα τα τηρούν πιο σωστά. Εδώ εμείς λίγο είμαστε πιο λευαριές. Ξέρεις, θα σου πω εγώ αυτό που είδα πως μία φιλόλογος στο γυμνάσιο πως μου έβαλε το σποράκι στο μυαλό, δηλαδή ένας άνθρωπος αρκεί να κάνει το κλικ μέσα στην ψυχή σου, και αυτό το σποράκι που λεγόταν, που δυσανασχετούσα λίγο με τον Παπαδιαμάντη όπως τον παρουσιάζανε τα βιβλία στο γυμνάσιο και πιο πριν, και το Βυζινό, και αυτός ο σπόρος να καρπίσει και να τώρα, αποδώσει. Ναι, τώρα δηλαδή που πήγα 55 χρονών που έγινα, αυτοί ας πούμε οι δύο συγγραφείς είναι μία, δηλαδή από τους πιο αγαπημένους μου, και έχουμε κάνει και καταπληκτικές εκπομπές. Να ανέφερα τον Γιώργο τον Φραντζολά που ήρθε και κάναμε αυτή την εκπομπή, γιατί είχε γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τον Παπαδιαμάντη και τον Πεντζίκη, το Καμίνι που δροσίζει. Οξύμορο, το Καμίνι που δροσίζει. Το Καμίνι που δροσίζει, ναι. Οξύμορο. Οξύμορο, ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να κάνει τι, δηλαδή άντε να το μεταφράσει αυτό στα αγγλικά αυτή τη λέξη, ή το φιλότιμο, ή το φίλ και αδέρφια, να το πούμε φιλαντέλφια. Ναι, δεν μπορείς. Θα πρέπει να το προσαρμόσεις, να έχει κάτι ελληνικό. Είναι αυτό. Και τελικά ήρθε ο Γιώργος και διάβασε ένα δικό του αγαπημένο, τον ξεπεσμένο Δερβίση, και ένα δικό μου, το Μυρολόι της Φώκιας. Γιάννη μου, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι στον παγκόσμιο πολιτισμό ότι είναι η Ελβετία στο τραπεζικό σύστημα. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την Ελλάδα και στην Ελλάδα. Όλοι οι όροι που είπες, επιστημονική, ιστορική, 20 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, δηλαδή τίποτα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, όλα αυτά τα γεγονότα. Βλέπεις ότι τιμάται πάντα η Ελλάδα. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και οι Έλληνες συνθέτες και η ελληνική μουσική είναι πρώτη στην μελοποίηση ποίησης. Τους Ολυμπιακούς αγώνες τους είδες, σε πάω σε άλλο. Τους είδα, ναι. Είδες την έναρξη και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, οι Γάλλοι δεν τιμήσαν έναν τον αναβιωτή των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων, τον συμπατριώτη τους, τον Πιέρ ντε Κουπερτέν, ο οποίος είναι θα μείνει στην Ολυμπία. Δηλαδή δεν πατήσαν ούτε εκεί πάνω. Δηλαδή βλέπεις ότι... Ναι, όμως εμένα μου άρεσε που τα αγάλματα επικεντρώθηκαν στις γυναίκες. Εντάξει, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, αυλεψία ήταν, δεν ξέρω. Πάντως εγώ αυτό που αισθάνθηκα στο Μεσολόγγι, αυτή την τήρηση της παράδοσης και της ιστορίας, δεν το αισθάνθηκα πουθενά. Όταν όμως ο κόσμος πάει και βλέπει, δεν το έχω σκεφτεί. Μπαίνοντας στην πύλη της εξόδου δεξιά, έχουν βάλει ένα βράχο και εκεί επάνω έχουν αναγράψει ένα απόφθεγμα του Λουκία Κρήτα,
το οποίο λέει κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου. Σκέψου λίγο την δύναμη των λέξεων. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου. Με αυτήν και μόνο την έννοια του ελεύθερου ανθρώπου είσαι δημότης Μεσολογγίου. Αναφερόμενο προφανώς στην έξοδο του Μεσολογγίου. Στο στεφάνι μας στην Αγγλία, η μία κορδέλα που προαναφέρθηκα και ήταν αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, έγραφε αυτό το απόφθεγμα. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου. Με αυτή την έννοια και εμείς, ως ελεύθεροι άνθρωποι, εκπροσωπήσαμε και το Μεσολόγγι. Μόνο με αυτή την έννοια χρησιμοποιούσαμε έξυπνα αυτό το απόφθεγμα του Λουκία Κρήτα, γιατί δεν είχαμε το δικαίωμα να εκπροσωπήσουμε το Μεσολόγγι, έτσι δεν είναι, το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά ως ελεύθεροι άνθρωποι εκπροσωπήσαμε και το Μεσολόγγι. Ενημερώσαμε τον τότε Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Νικόλαο Καραπάνου, ενημερώσαμε την πρόεδρο της Βυρονικής Εταιρείας, την κυρία Ροδάνθη Φλόρου, για τις προθέσεις μας και κάναμε, τιμήσαμε και το Μεσολόγγι στη θεματική μας ενότητα. Όλα αυτά εντελώς πληροφοριακά. Θέλω να πω τη δύναμη των λέξεων. Η ιστορία της αυτής της υπόθεσης ζωής για σένα, ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος και να την απολαύσει. Βεβαίως να έρθει, και θα είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ένα μικρό μνημόσυνο για αυτούς τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, για αυτούς τους φιλέλληνες που, όπως προείπα, είναι θαμμένοι διάσπαρτα ανά την ελληνική επικράτεια, και θα είναι ένα μικρό μνημόσυνο στη μνήμη τους και βέβαια στη μνήμη του μεγάλου φιλέλληνα και ρομαντικού ποιητή Λόρδο Βίρον. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά, και αυτή είναι βέβαια η πρώτη εκπομπή που κάνουμε. Ελπίζω στο μέλλον θα σε ξαναχρησιμοποιήσω τίποτα τρόπο. Βέβαια, στο εύχομαι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε αύριο στα Εγγένεια στις 7 η ώρα στο κτίριο του Λυκείου Ελληνίδων στην οδό Αγίου Γεωργίου 1, στο παλιό ταχυδρομείο, όσοι το ξέρατε. Και όσοι δεν το ξέρατε, να έρθετε. Να το μάθετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.